Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Μόλις έχω τελειώσει εδώ στα Antonoglou μια προπόνηση στην μακρινή Μαγιόρκα της τάξης των 42 χιλιόμετρων περίπου και μια ώρα και 40 τόσα λεπτά με αντίπαλο τον Ολλανδό Zartvoort, Γκράμπουρτ, κάπως έτσι. Μετά από 4 χρόνια τον ξαναπέτυχα online μέσα στο Service Tax και κανονίσαμε μια κόντρα Ελλάδα versus Ολλανδία. Στις ευθείες και στις ελαφρύες ανηφόρες του είχα φύγει 2,5 χιλιόμετρα. Μετά σε μια ανηφόρα των 15 χιλιόμετρων με καμπάνιασε με γύρω στα 2,5 χιλιόμετρα απόσταση και κάπου 880 ψωμετρικά ήταν η ανηφόρα. Καθότι ο συχαμένος, ο ελεηνός, το μυγόχεσμα, το βρωμερό υποκείμενο είναι 15 κιλά πιο ελαφρύς. Ο βρωμερός ανηφορίστας, το υποκείμενο. Ειλικρινά τον είχα εδώ πέρα όταν έφυγε στην ανηφόρα, θα έπαιρνα αυτό το σιδεράκι εδώ της κλίδας μου από την πρώτη εγχείρηση και αφού πρώτα του το έχωνα μέσα στο λάστιχο το τούμπουλαρ, μετά θα του το έχω στο μάτι μέχρι να φτάσει στο διαμέρισμα του εγκεφάλου και θα το έβγαζα μόνο αυτό που προσπερνούσα, αν και είναι τόσο ελαφρύς που πάλι θα προσπερνούσε πιστεύω και μετά από όλα αυτά. Μαγευτικές βραδιές εδώ στα Antonoglou. Να σημειώσουμε ότι λόγω σπασμένης κλίδας η προσπάθειά μου ήταν χωρίς χέρια, κάτι μεταξύ από εκείνους τους ζογκλέρ στο τσίρκο που πάνε πάνω στο μονόκυκλο με τα χέρια στον αέρα και κουλού ανθρώπου. Οπότε και τα 214 W average για τη μία ώρα και 42 λεπτά είναι σχετικά καλά. Εδώ βλέπετε τα γραφήματα πάνω στο tax και τα διάφορα στοιχεία. Λοιπόν, σας καληνυχτώ. Μου μένει σαν παρηγοριά ότι σε σχέση με το Ολλανδικό υποκείμενο είμαι πολύ πιο όμορφος, πολύ πιο σεξι, πιο καλλιτεχνική φλέβα και πιο δημιουργικός. Άλλωστε με τέτοιο όνομα Zartvoort, Brandvoort, πώς τον λένε, δεν είναι δυνατόν να βγάλει γυναίκα. Φανταστείτε τώρα τη σκηνή να είναι στο κρεβάτι με την συμβία του και να του λέει «Σε θέλω Zartvoort, Brandvoort μου». Πάρε με Zartvoort, Brandvoort, είναι γελίο όπως το καταλαβαίνετε και εσείς, είναι επικέστατα από αστείο έως γελίο. Λοιπόν, καλώς σας βράδυ από τα Antonoglou. Πάω να βρω ένα καναπέ να πεθάνω με την ησυχία μου και σε 5-6 ώρες συνεχίζουμε την επόμενη προπόνηση. Γεια σας.